Δεν το έπιασα αυτό. Να το επαναλάβω τότε. Θα έπρεπε να ξέρεις. Δεν ξέρεις. Άσε τους γρίφους και λέγε. Τι αποφάσισες, θα μείνεις εδώ στην Κύπρο με τα παιδιά ή θα πας στην Κρήτη? Εδώ. Οκ. Okay. Τότε θα μιλήσω με το μεσίτη μου να σου νοικιάσει ένα σπίτι. Δεν νομίζω ότι θα το χρειαστώ. Γιατί θα μείνω εδώ, μαζί σου. Δεν μπορώ μακριά σου. Γι' αυτό υποχωρώ εγώ. Μ' αγαπάς. Πολύ. Αλλά να ξέρεις ότι θα το τράβαγα στα άκρα, ε. Ακόμα και αν μου έλεγες ότι θα πας στην Αμερική να ζήσεις με τα παιδιά, θα το τράβαγα στα άκρα, δεν θα υποχωρούσα. Το καταλαβαίνω, αγάπη μου, το καταλαβαίνω. Συγγνώμη. Εντάξει. Και τη δουλειά θα την κάνω γιατί είμαι επισωματθέος, όχι εσύ. Το ξέρω. Το ξέρω. Γελάς. Όχι βέβαια. Έλα, σφίξε με, σφίξε με, που τρόμαξα ότι θα χωρίσουμε. Εγώ όμως δεν τρόμαξα καθόλου. Γιατί σ' αγαπάω. Και σε λατρεύω. Αλλά να θυμάσαι ότι εγώ είμαι ο άντρας, ε. Το ξέρω. Και εγώ αποφασίζω για τη δουλειά μου. Το ξέρω. Το ξέρω. Πω, κάτσε, κάτσε, κάτσε. Καλά, εδώ πήγαμε να χωρίσουμε. Τι νομίζεις, ότι με δύο φιλάκια θα το προσπεράσουμε? Όχι, θα σου δώσω πολλά φιλιά. Πολλά, αμέτρητα, χιλιάδες, εκατομμύρια. Έχουμε πει όμως ότι όταν θα κάνουμε έτσι πολύ σοβαρό καυγά, θα το συζητάμε μετά. Ναι, βέβαια. Το είχαμε πει αυτό. Όμως αυτός ήταν πολύ σοβαρός καυγάς, γιατί θα το τράβαγα εγώ. Τράβαγα στα άκρα. Το ξέρεις. Το καταλαβαίνω, αγάπη μου. Το ξέρω. Διότι... ποιος είναι ο αρχηγός σε αυτή την οικογένεια? Εσύ, αγάπη μου. Τότε γιατί μου κάνεις εκβιασμός πάνω στη δουλειά? Αυτό δεν ήταν κάτι δικό μας. Έχεις απόλυτο δίκιο. Το ξέρω. Ωραία. Γιατί θα το τράβαγα στα άκρα. Στο ξαναλέω. Το ξέρω. Δεν θα στεναχωριώσουν όμως που θα χωρίζαμε. Μωρέ, θα πέθαινα. Αλλά και να σερνόμουν στα πατώματα και να βγάζα αφρούς από το στόμα, δεν θα έκανα πίσω. Θα το τράβαγα, ε. Τράβαγα στα άκρα. Ξέρω. Αλλά και εσύ γιατί να το πάρεις τόσο βαριά? Γιατί δεν σηκώνω εκβιασμούς. Και δεν θέλω στη δουλειά μου, δεν θέλω να μπερδεύεσαι. Το ξέρω. Το ξέρω αυτό. Αλλά όταν θα δουλεύουμε μαζί, δεν θα έχω τότε λόγο. Αφού έχουμε πει ότι θα είμαι το δεξί σου χέρι. Δεν θα έχω λόγο τότε, δεν θα συμβουλεύω. Πώς, ναι, να με συμβουλεύεις. Αλλά δεν σηκώνω εκβιασμούς. Γιατί, σου είπα και πριν, θα το τράβαγα. Το ξέρω, πρε αγάπη μου, το ξέρω. Ωραία, αφού το ξέρεις. Αφού τα βρήκαμε, πάμε να κάνουμε ένα μπανάκι μαζί. Ένα σχέδιο. Κατάκοπη. Και πεινασμένη. Ωραία. Ξεκουράσου τώρα γιατί έχω και δεύτερο σχέδιο. Α, έχεις και άλλο σχέδιο. Ναι, αλλά δεν με ρώτησες.
Ζεστό νερό έχουμε. Αφού έχουμε ηλιακό. Καλά, πόσες φορές με ρώτησες χθες αν έχουμε ζεστό νερό. Γιατί εσένα ήταν καλύτερες οι απαντήσεις σου. Λες και επειδή έχουμε ηλιακό δεν τελειώνει ποτέ το νερό, έτσι. Εντάξει, μωρέ. Άλλα θέλαμε να πούμε και άλλα λέγαμε. Αλλά μου είχες πει ότι κάθε φορά που τα τσακωνόμαστε θα κρατάει μόνο μία ώρα και κράτησε πολύ περισσότερο. Και την επόμενη φορά που θα με εκβιάσεις θα κρατήσει ακόμη περισσότερο. Διότι ποιος είναι ο αρχηγός σε αυτή την οικογένεια? Εσύ εννοείται. Γιατί έχω την εντύπωση ότι με κοροϊδεύεις? Γιατί είσαι καχύποπτος γι' αυτό. Αφού σε κοροϊδεύω. Γελάς? Όχι βέβαια. Γελώ κι εγώ. Συνέχεια λέει πως δεν θέλει να μας είναι βάρος. Άκουσα τα μηνύματα της το πρωί και τα έπαιξα. Θα την πιάσω να της μιλήσω. Ναι, Χιλέ. Να την πάρεις και να πάτε μια βόλτα, να της μιλήσεις, να σου εξηγήσει γιατί το κάνει αυτό. Εσένα σε πιστεύετε. Εντάξει, πρέπει να φύγω. Θα πάω στο ενοπηγείο. Φεύγω κι εγώ. Έχω να πάω στις τράπεζες. Σε περίμενα, Χιλέα. Βρήκες το τιμολόγιο που έχασες από προχθές, σε κυνηγάω. Αχ, το ξέχασα. Δηλαδή, όχι ότι το ξέχασα, το ψάξα, δεν το βρήκα πουθενά. Τι κάνουμε, Εγώ υπομονή. Εσύ κόβεις το λαιμό σου να βρεις το τιμολόγιο. Ψάξε όλες τις τσάντες, τα ζακ βουαγιάς που πάει πάνω κάτω στην Κρήτη, να το βρεις. Και μέχρι το απόγευμα, αφού δεν κάθεται ο κόλος σου ήσυχος, να το φέρεις. Ποποθυρίο έγινε. Πάμε, αγάπη μου, πάμε να σε βοηθήσω να το βρεις. Να. Ο Σύφης. Λέγε. Ήθελα να τσεκάρω. Προχωράμε κανονικά με τη δουλειά ή θα αρχίσει πάλι τα τρελά σου? Έμαθα υποχώρησες. Ναι. Προχωράμε. Ωραία. Άντε, γεια. Αισυχτήρι, γαϊδούρι. Πάμε, αγάπη μου, να ψάξουμε αυτό το τιμολόγιο. Ούτε που θυμάμαι που το έβαλα. Καλά θα με γδάρει ο μαθός μου, δεν βρω το τιμολόγιο. Ούτε εδώ τίποτα. Τι είναι αυτό?
Δεν είναι δική μου απόδειξη αυτή. Από κοσμηματοπολείο. 3.000 ευρώ λέει. Τι αγόρασες, Μελίνα?